Νέα λουκέτα και πρόστιμα επέβαλαν οι Ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ενώ μάλιστα σε δύο περιπτώσεις έκλεισαν ένα ψυκτήριο στη Σπιναλόγγα και μία ψαροταβένα στη Ρόδο για 96 ώρες γιατί τους έπιασαν για δεύτερη φορά να μην εκδίδουν αποδείξεις. Και το σχόλιο μου είναι ότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά και επιχειρήσεις δεν αντέχουν. Δεν μπορείς να πας σε αυξημένες τιμές, διότι δεν υπάρχει κρίση και δεν μπορείς να ανταπεξέλθει ο κόσμος στα έξοδα. Οπότε είμαστε τελειωμένοι με αυτό το σύστημα. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας για την παραγωγή. Αν δεν παράγουμε, είμαστε τελειωμένοι. Δεν είναι το πρόβλημα των αποδείξεων. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να ψωνίσει. Γι' αυτό με τα λουκέτα. Άμα ψωνίσει ο κόσμος, θα κόψουν και αποδείξεις. Γενικά, ας πούμε, εσείς, αν πάτε σε ένα μαγαζί, ζητάτε και απόδειξη. Το μαγαζί είναι υποχρεωμένο να κόψει απόδειξη. Αλλά αν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, είναι ότι είναι επειδή δεν έχουν αφήσει κανένα ίχνος κέρδους στους επαγγελματίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εφοριακοί πέφτουν πάνω σε αμετανόητους επιχειρηματίες που συνεχίζουν να μην κόβουν αποδείξεις, αν και ήδη έχουν πέσει στην τζιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ένα σύνηθες φαινόμενο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι υψηλή η κίνηση και από τουριστικής άποψης να ενδύνονται οι έλεγχοι του ΔΟΕ, διότι πολλοί συνάδελφοι δεν χτυπάνε τις αποδείξεις. Και είναι λογικό και επακόλουθο. Είναι σε ένα βαθμό υπερβολικό. Καλό είναι να εντείνονται τις προσπάθειες σε τουριστικές περιοχές. Γιατί από τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδίδει το ΦΠΑ, πρέπει και εμείς να το καταβάλουμε. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να πάμε ενάντια στον νόμο. Αφού ο νόμος είναι αυτός, πρέπει και εμείς να πιστούμε και να χτυπάμε κανονικά τις αποδείξεις. Θεωρώ ότι ο έλεγχος πρέπει να είναι σε όλους μας. Πρέπει να γίνεται σε όλα τα μαγαζιά και είναι θεμητό να έχουμε ελέγχους. Και πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να το δούμε θεμητά, γιατί η νομοθεσία πρέπει να επιβάλλεται σε όλους και να είμαστε όλοι επί ίσης όρης. Επειδή όμως, εκτός από την επιχειρηματία, την ευθύνη φαίνεται πως έχει ο καταναλωτής, αρκετοί είναι και εκείνοι που λόγω οικονομικής κρίσης, θέλοντας να αγοράσουν ένα προϊόν φτηνότερα, ζητούν από τον επιχειρηματία να μην εκδώσει τη σχετική απόδειξη. Πάτε σε ένα μαγαζί και δεν σας κόψουν απόδειξη, θα το πάρετε το προϊόν? Όχι βέβαια, και δεν το έπαιρνα ποτέ. Αν το κάναμε όλοι αυτό με τον καιρό, τώρα δεν θα είχαμε αυτά που έχουμε. Και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις που μπαίνουν συνεχώς? Εντάξει, κρίση περνάμε, κακώς μπαίνουν λουκέτα. Απευθύνεστε σε ένα κατάστημα καριέρας που είμαστε 30 και χρόνια στην αγορά. Όσον αφορά το θέμα των αποδείξεων, το οποίο θίγεται, είναι θέμα συνείδησης καταναλωτή. Ο καταναλωτής οφείλει, γιατί είναι συνυπεύθυνος, στο να ζητάει την απόδειξή του. Σήμερα να πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα μη εκδόσεις αποδείξεων, γιατί όλες οι αποδείξεις κόβονται με πλαστικό χρήμα σε συνδυασμό, που σημαίνει ότι όλες πρέπει να συνοδεύουν το αντίστοιχο παραστατικό από το POS της τράπεζας. Και με αυτόν τον τρόπο έχει αποφευθεί το να μην κόβουν τα καταστήματα αποδείξεις. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως βεβαιώθηκαν υψηλά πρόστιμα σε επιχείρηση με τουριστικό λεωφορείο που εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνα-Κινέτα, αφού δεν είχε εκδώσει 48 εισιτήρια, σε εταιρεία με νοικιαζόμενα δωμάτια στη Νία Σαντορίνης για την μία έκδοση αποδείξεων 1.100 και 500 ευρώ, σε εταιρεία με νοικιαζόμενα στο Φύρο Στεφάνι για μία έκδοση αποδείξεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σχετικές περιπτώσεις εντοπίζονται και στο γειτονικό νησί της Θάσου. Δυστυχώς η μεγάλη φορολογία αναγκάζει πολλούς να καταφεύγουν σε λύσεις παράτυπες, ας το πούμε. Άσχημα κρούσματα, αλλά είναι φαινόμενα της εποχής.